Σαν σήμερα, τα ξημερώματα στις 30 Μάρτη 1952, στο Γουδί, ο Νίκος Μπελογιάννης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, εκτελέστηκε μαζί με τον Νίκο Καλούμενο, Ηλία Αργυριάδη, Δημήτρη Μπάτση. Ο Νίκος Μπελογιάννης γεννήθηκε το 1915 στην Αμαλιάδα και από μαθητής γυμνασίου οργανώθηκε στην Όκνε το 1931. Μετά από 3 χρόνια έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η ζωή και δράση του συνδέθηκαν άρρηκτα με το κόμμα, με το σκοπό της απελευθέρωσης των μισθωτών εργαζομένων από τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και την κατάργηση κάθε κοινωνικής ανισοτιμίας και καταπίεσης. Ο Νίκος Μπελογιάννης από τα μικρά του χρόνια ήταν άνθρωπος κοινωνικά δραστήριος και ενεργητικά συμμετείχε σε όλη την κίνηση της εποχής του, σε θετρικές ομάδες, σε γλέντια, σε αθλητικές δραστηριότητες. Από νωρίς εμπνεύστηκε από την Οκτωβριανή Επανάσταση, από την πρώτη χώρα στον κόσμο που οι εργάτες είχαν αποτινάξει το ζυγό της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και πήραν τις τύχες τους στα χέρια τους για την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας. Γνωρίστηκε από νωρίς με την επαναστατική θεωρία του μαρξισμού-λενινισμού, απαραίτητη προϋπόθεση για την αντοχή και στις πιο σκληρές συνθήκες της ταξικής πάλης. Σφυριλατήθηκε από νωρίς σε πρωτοπόρο αγωνιστή, οργανωτή, μα και διανοούμενο, που με τη γενική έννοια πρέπει να είναι κάθε κομμουνιστής, συνδυάζοντας τη γνώση της επαναστατικής θεωρίας με την επαναστατική πράξη. Ο Νίκος Μπελογιάννης αφιερώθηκε στην πάλη μέχρι το τέλος για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, όπως έγραφε σε ένα από τα τελευταία σημειώματά του. Αφιερώθηκε ξέροντας καλά πως η ταξική πάλη δεν είναι ευθύγραμμη πορεία. Περνάει από ανωδικές και καθοδικές καμπές, έχει νίκες, μα και ήττες πικρές. Στη δεκαετία του 30 φυλακίστηκε και διώχθηκε, όπως και χιλιάδες κομμουνιστές και κομμουνίστριες. Το 1941 το ελληνικό αστικό κράτος τον παρέδωσε στους κατακτητές, αλλά το 1943 δραπέτευσε και ανέλαβε καθοδηγητικές ευθύνες στην Πελοπόννησο. Στην περίοδο της απελευθέρωσης και της λευκής τρομοκρατίας δούλεψε ως υπεύθυνος διαφώτισης στο γραφείο Πελοποννήσου, ενώ ήταν και υπεύθυνος της εφημερίδας Λεύθερος Μοριάς. Το 1947 το κόμμα τον κάλεσε να παρουσιαστεί στο Γενικό Αρχηγείο του Δημοκρατικού Στρατού, στο οποίο κατάφερε να φτάσει μετά από περιπέτεια 4 μηνών στη Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς ήταν σε εξέλιξη για καθαριστικές επιχειρήσεις του αστικού στρατού, το γνωστό σχέδιο Τέρμινους. Στο Δημοκρατικό Στρατό ανέλαβε αλλεπάλληλες υπεύθυνες χρεώσεις, στο δεύτερο γραφείο, στη διαφώτιση, ως πολιτικός επίτροπος σε διάφορες μεραρχίες. Τραυματίστηκε στο χέρι με συντριπτικό κάτακμα από σφαίρα στην κορυφή γκόλιο του Γράμμου. Πήρε μέρος ως πολιτικός επίτροπος στο επίλεκτο απόσπασμα Φθοράκη Μπελογιάννη Παπαγεωργίου, το οποίο σε συνθήκες γενικότερης υποχώρησης του Δημοκρατικού Στρατού έκανε επιθετικό ελιγμό προς τον Νότο για αντιπερισπασμό και για να συγκεντρώσει τραυματίες και ξεκομμένους μαχητές. Στο τέλος Σεπτέμβρη 1949 πέρασε στην Αλβανία. Σε εκείνη τη μικρή ανάπαυλα έγραφε στο ημερολόγιο του: «Από τότε που έγινα μέλος του κόμματος, όσο θυμάμαι, κάθε καινούργια δουλειά που μου αναθέτουν είναι ή εξαιρετικά δύσκολη ή μια οργάνωση ή τμήμα που δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση ή μου αναθέτουν τη δημιουργία μιας καινούργιας. Αυτή είναι η μοίρα της κομματικής μου ζωής μέχρι σήμερα και όταν κάθε φορά που το αναλογίζομαι νιώθω μέσα μου ξεχωριστή περηφάνεια». Και αλλού σημείωνε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε εμείς πλασμένοι σήμερα για ελληνική ζωή, ανυπομονώντας να κατέβει στην Ελλάδα, αδιαφορώντας για τις συνθήκες και τις δυσκολίες που θα συναντούσε». Το παράδειγμα του Νίκο Μπελογιάννη, όπως και άλλων κομμουνιστών και κομμουνιστριών, μας εμπνέει με τη δύναμη της αυτοθυσίας το παράδειγμα της ανιδιοτελούς προσφοράς που είναι προϋποθέσεις για η υλοποίηση κάθε αποστολής, μικρής ή μεγάλης, για την υλοποίηση των συλλογικών αποφάσεων σε όλες τις συνθήκες, για την αντιμετώπιση της δύναμης των αστών που διαθέτουν πολλαπλάσιους μηχανισμούς και πόρους. Είναι διδάγματα βγαλμένα στις τότε σκληρές συνθήκες της ταξικής πάλης που ισχύουν μέχρι και σήμερα. Στην 7η Ολομέλεια εκλέχθηκε αναπληρωματικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και έφυγε για την παράνομη αποστολή του στην Ελλάδα. Η τρίτη συνδιάσκεψη στη συνέχεια που ακολούθησε τον εξέλεξε τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Το ΚΚΕ μετά την υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας δεν συμβιβάστηκε με τον αρνητικό συσχετισμό της ταξικής πάλης. Παρέμεινε ένα μάχημο κόμμα που έθετε στόχο την ανάπτυξη της ταξικής πάλης στην Ελλάδα,
την υπεράσπιση των αναγκών των εργαζομένων. Απαραίτητη ήταν η ανασυγκρότηση των κομματικών του οργανώσεων σε συνθήκες παρανομίας. Ως ένα επαναστατικό κόμμα παντός καιρού, επιδίωξε να αντιμετωπίσει την εκτός νόμου θέση του με ένα συνδυασμό νόμιμης και παράνομης δράσης. Σε αυτές τις συνθήκες, και ενώ η ηγεσία του μαζί με χιλιάδες μέλη του κόμματος βρίσκονταν στην πολιτική προσφυγιά, χιλιάδες άλλοι ήταν εξόριστοι και φυλακισμένοι στην Ελλάδα, οι αποστολές τελεχών του κόμματος από το εξωτερικό ήταν οι μόνες που μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ενιαία καθοδήγηση. Σε συνθήκες που και το διάβασμα μιας προκήρυξης οδηγούσε σε φυλάκιση ακόμα και στο εκτελεστικό απόσπασμα με χαλκευμένες κατηγορίες, ο Νίκος Μπελογιάννης ξεκίνησε για την Ελλάδα για να αναλάβει επικεφαλής όλης της παράνομης δουλειάς. Έδρασε στην παρανομία από τον Ιούνιο ως το Δεκέμβριο του 1950, που συνελήφθη και πέρασε από δύο δίκες μαζί με δεκάδες ακόμα αγωνιστές που κατηγορήθηκαν με ανυπόστατες και σκηνοθετημένες κατηγορίες. Στην πρώτη δίκη, πως δήθεν είχαν σκοπό την απόσπαση μέρους της επικράτειας και στη δεύτερη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Παρά το γεγονός ότι το κατηγορητήριο ξετινάχθηκε από τις απολογίες και την υπερασπιστική γραμμή, οι θανατικές και άλλες βαριές καταδίκες επιβλήθηκαν. Στην απολογία του, ο Νίκος Μπελογιάννης υπερασπίστηκε την πολιτική του ΚΚΕ και την ανάγκη το κόμμα της εργατικής τάξης να υπάρχει και να δρά ακόμα και όταν το αστικό κράτος το απαγορεύει. Η κυβέρνηση Πλαστήρα και το Παλάτι μόλις απορρίφθηκαν οι αιτήσεις Χάριτος και παρά τη διεθνή κατακραυγή πραγματοποίησαν ταχύτατα την εκτέλεση των θετικών των θανατικών ποινών. Τη σημασία τέτοια θυσία ζωής αποτυπώνουν τα λόγια του Λένιν. Στην έντονη εκείνη πάλι όπως είναι η Επανάσταση, στο ειδικό εκείνο πόστο που βρίσκεται κάθε επαναστάτης, τεράστια σημασία έχει το μεγάλο ηθικό κύρος που κατακτήθηκε στην πορεία της πάλης. Το τελείως αδιάβλητο κύρος που αντλεί φυσικά τις δυνάμεις του όχι από την αφηρημένη ηθική, αλλά από την ηθική του επαναστάτη αγωνιστή. Ο Νίκος Μπελογιάννης, τα άλλα στελέχη του κόμματος που τιμάμε σε αυτό το χώρο, οι χιλιάδες κομμουνιστές και αγωνιστές στο πλάι του ΚΚΕ, με το παράδειγμά τους έδειξαν πως τον άνθρωπο που εμπνέεται από μεγάλα ιδανικά δεν μπορούν να τον βάλουν στο χέρι. Το αστικό κράτος, με τη δολοφονία του, πίστεψε πως θα τσακίσει το επαναστατικό εργατικό κίνημα που εξαφάνιζε το ΚΚΕ. Δεν το πέτυχε. Η εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη συγκίνησε εργάτες, διανοούμενους, νεολαίους σε όλα τα πέρατα της γης. Ενέπνευσε καλλιτέχνες. Το όνομά του έγινε παγκόσμιο σύμβολο ανυπόταχτης τάσης και χιλιάδες είναι εκείνοι που εντάχθηκαν και εντάσσονται στον αγώνα στις γραμμές του ΚΚΕ εμπνεόμενοι από το παράδειγμά του. Ο ΚΚΕ γεννά Μπελογιάννηδες για την επαναστατική δράση ανατροπής του καπιταλισμού, για την κατάργηση της βαρβαρότητας, για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό.